Καλημέρα, καλησπέρα, ό,τι ώρα και να βλέπετε αυτό το βίντεο, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα monthly reset. Πότε πέρασε ο καιρός, ρε παιδιά? Μπαίνουμε στο Νοέμβρη, σήμερα που σας γράφω το βίντεο είναι 30 Οκτώβρη, τελευταία Κυριακή του Οκτώβρη. Δεν ξέρω πώς πήγε ο Οκτώβρης για σας, έτσι, αν κάνουμε μια αναδρομή και μια ανασκόπηση. Δεν ήταν ο καλύτερός μου μήνας. Μηνών τώρα, ήταν αρκετά ζόρικος, για προσωπικούς λόγους, για λόγους υγείας, για λόγους ψυχολογίας. Δεν μπορώ να πω, είχε πάρα πολύ ωραίες στιγμές, όπως είδατε και στο weekly vlog που ανέβηκε τη Δευτέρα. Όμως, ήταν ζόρικος αρκετά για μένα. Ο Οκτώβρης είναι ένας μήνας που έχω χάσει έναν πολύ δικό μου άνθρωπο στο παρελθόν και ξέρετε, μου ερχόντουσαν πολύ συχνά μνήμες και ήμουν λίγο δύσκολα, αλλά όλα καλά, όπως η ζωή δεν είναι μια ευθεία, έτσι και ο Οκτώβρης είχε και τα πάνω του, είχε και τα κάτω του. Είχαμε και ωραίες στιγμές, είχαμε και δύσκολες. Σε γενικές γραμμές δεν με ζόρισε πάρα πολύ στα κομμάτια της δουλειάς, βγήκε ok. Συναισθηματικά και ψυχολογικά θα έλεγα κυρίως ήταν πιο πιεστικός. Όμως, ο Οκτώβρης τελειώνει, τον αφήνουμε πίσω μας και μπαίνουμε σε έναν επόμενο μήνα και πάμε να δούμε μαζί τι κάναμε τον Οκτώβρη και τι στόχους θα βάλουμε για τον Νοέμβρη. Όσοι μπαίνετε πρώτη φορά σε ένα monthly reset, παράλληλα έχω εγώ εδώ και το snack μου πριν πάω γυμναστήριο και τον καφέ μου, δεύτερος καφές της μέρας, ξέρετε, αγαπημένη μου συνήθεια. Κερί, οπωσδήποτε, χωρίς κερί δεν μπορώ. Αυτό το κερί είναι από τα κεριά που έχω εγώ στο site, οπότε θα βάλω το link στην περιγραφή αν θέλετε να το βρείτε. Και γράφει Bliss, που είναι από τις αγαπημένες μου λέξεις και κατ' επέκταση έννοιες. Anyway, είμαι έτοιμη να ξεκινήσουμε το reset και ξεχάστηκα, ήθελα να πω σε όσους μπαίνετε πρώτη φορά σε monthly reset. Είναι κάτι που κάνω πάρα πολύ λίγο, νομίζω έχω βγάλει άλλο ένα μόνο του Οκτώβρη. Αλλά είναι κάτι που θέλω να κρατήσω για πάρα πολύ καιρό, γιατί εμένα προσωπικά με βοηθάει πάρα πολύ. Οπότε θέλω να το κάνω μαζί σας, γιατί έστω και ένας από εσάς να βοηθηθεί, εγώ θα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Σε αυτό το βίντεο λοιπόν τι κάνουμε? Κάνουμε ανασκόπηση του προηγούμενου μήνα, βλέπουμε τους στόχους που είχαμε βάλει τον προηγούμενο μήνα, τι από αυτούς πετύχαμε και τι όχι. Δεν είμαστε πάρα πολύ αυστηροί με τον εαυτό μας και αυτό θέλω να το κάνω ακριβώς για αυτό το λόγο, γιατί το να μην πετύχω κάποιους στόχους δεν σημαίνει ότι θα αυτομαστιγωθώ και θα μιλήσω άσχημα στον εαυτό μου. Δεν πειράζει, προχωράμε παρακάτω. Βάζουμε τους στόχους του επόμενου μήνα και σας δείχνω αγαπημένα μου αντικείμενα του μήνα που πέρασε. Μήπως σας εμπνεύσω για κάτι και σας φάνηκε σας χρήσιμο. Αγαπημένα μου βιβλία του μήνα και αγαπημένες μου αναμνήσεις του μήνα. Γιατί όπως είπα και στο reset του Οκτώβρη, πολλές φορές στη ζωή τίνουμε να κοιτάμε μόνο τα πράγματα που μας στεναχωρούν, τα πράγματα που μας πιέζουν, τα πράγματα που θα θέλαμε να έχουμε και δεν έχουμε, που θα θέλαμε να πετύχουμε και δεν έχουμε πετύχει ακόμα και ξεχνάμε τα καλά. Και τον προηγούμενο μήνα εμένα μου συνέβη χαρακτηριστικά. Έλεγα δεν ήταν ωραίος ο Σεπτέμβρης και συνειδητοποίησα ότι είχα ζήσει τρεις πάρα πολύ σημαντικές στιγμές. Anyway, είμαι έτοιμη να ξεκινήσω το reset του Νοέμβρη. Αν είστε έτοιμοι, μπορείτε να πάρετε είτε χαρτί και μολύβι ή όσοι έχετε ήδη προμηθευτεί από το site μου, τα planners μου, να πάρετε το planner να συμπληρώσουμε τον Νοέμβρη ή να το πάρετε μόλις τελειώσει το βίντεο και να ξεκινήσετε να το κάνετε, πατήστε πάση, μπορείτε να το πάρετε και επί τόπου και να ξεκινήσουμε μαζί. Τι είναι το planners που δίνω? Είναι κάτι που εσείς μου το ζητήσατε ουσιαστικά με τον τρόπο σας, οπότε σκέφτηκα να το βάλω στο site. Έχω planner εβδομάδας και planner ημέρας και τα δύο μαζί
Και στα τρία αυτά πακέτα, είτε πάρετε το ένα, είτε το άλλο, είτε και τα δύο μαζί, σας δίνω δώρο αυτό που κάνω μαζί σας για τους στόχους του μήνα. Το οποίο μπορείτε είτε να το εκτυπώνετε κάθε μήνα, εγώ τον Οκτώβριο το είχα εκτυπώσει, είτε να το συμπληρώνετε digital στον υπολογιστή σας. Εγώ τώρα για να σας τα δείξω και τα δύο, του Οκτώβριο το έχω εκτυπωμένο και το είχα γράψει εκτυπωμένο, οπότε θα το συμπληρώσω εδώ, του Νοέμβρη. Θα το κάνω ηλεκτρονικά κατευθείαν για να το δείτε πώς γίνεται και πόσο εύκολο είναι και πώς κάνει τη ζωή μου έτσι πιο οργανωμένη και με βοηθάει πάρα πολύ στο να θέτω στόχους για να ξέρω πώς κινούμε. Αλλιώς περνάει μήνας αέρας, το ξέρετε, ο χρόνος περνάει πολύ γρήγορα χωρίς να το καταλάβουμε. Τελικά λέμε πω δεν έκανα αυτό, δεν έκανα το άλλο. Anyway, έχω πάρει τους στόχους του Οκτώβρη, θα ακουμπήσω εδώ. Εσάς θα σας το βάλω όση ώρα θα μιλάω, θα το βλέπετε εδώ και πάμε να δούμε τι στόχους είχα βάλει τον Οκτώβρη, τι πέτυχα και τι όχι. Λοιπόν, στους προσωπικούς στόχους. Να περνάω λιγότερη ώρα αναμέρα στην οθόνη του κινητού μου. Αυτό δεν το κατάφερα. Δυστυχώς η δουλειά μας είναι τέτοια που το μεγαλύτερο κομμάτι της είναι από το κινητό, χωρίς να θέλω να δικαιολογηθώ, αλλά ακόμα και το να βγάλεις βίντεο, να μοντάρεις βίντεο, να φτιάξεις φωτογραφίες, να δεις τι θα ανεβάσεις, να δεις άλλα προφίλ για να εμπνευστείς για περιεχόμενο, πολλές ώρες στο κινητό. Παρ' όλα αυτά δεν θα τον αφήσω αυτό το στόχο, γιατί θέλω πραγματικά να μην χαζεύω στο κινητό όταν δεν χρειάζεται. Να τελειώσω τα δύο βιβλία που έχω αφήσει. Δεν το κατάφερα και όχι μόνο δεν το κατάφερα, αλλά συνειδητοποίησα πριν λίγες μέρες και έλεγα σε κάποια φίλη μου, δεν θυμάμαι, ότι δεν διάβασα ούτε μία μέρα. Με στενοχωρεί πάρα πολύ αυτό, αλλά ειλικρινά σας το λέω, με στενοχωρεί πάρα πολύ, γιατί και εκεί ήμουν αυστηρή με τον εαυτό μου, λέω Σοφία, δεν είναι δυνατόν να πέρασε ολόκληρος μήνας και να μην βρήκες μισή ώρα, μία μέρα να διαβάσεις. Απαράδεκτο. Δεν είναι ότι είμαι αυτομαστίγωμα σε αυτό, αλλά πραγματικά δεν έπρεπε να γίνει. Λοιπόν, να ξαναφτιάξω τη ρουτίνα ύπνου μου. Αυτό σε έναν βαθμό μπορώ να πω ότι το έχω πετύχει, όσο μου το επιτρέπει η ζωή μου. Να φτιάξω τις ντουλάπες. Λοιπόν, τις ντουλάπες τις έφτιαξα. Σας το έχω γυρίσει και σε βίντεο. Δεν έχω φτιάξει τα παπούτσια. Περιμένω να φτιάξω και τα παπούτσια για να σας το μοντάρω και να σας το βάλω όλο μαζί. Να βγω έστω σε ένα νέο καφέ. Δεν ξέρω αν θα μετρήσει σαν νέο. Καφέ ή εστιατόριο ή οτιδήποτε. Αλλά κατάφερα να πάω στο Μπρουνέλο που είχα να πάω σίγουρα κάνα χρόνο πριν καν τον COVID. Οπότε θα το πάρω σωστό. Θα πω ότι το πέτυχα. Fitness στόχοι. 4 προπονήσεις βάρη τη βδομάδα. Αυτό το έκανα ανελιπώς. Και αν δεν το έκανα αυτό δεν θα ήμασταν τώρα εδώ να μιλάμε, γιατί δεν θα ήμουν χαρούμενη. Είναι η καλύτερη μου ώρα της ημέρας. Αποσυμφορίζομαι πάρα πολύ. Νιώθω περήφανη για τον εαυτό μου κτλ. Ένα mobility stretch τη βδομάδα και αυτό το πέτυχα με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, είτε στο γυμναστήριο είτε στο σπίτι, το κατάφερα. Να παίρνω τις βιταμίνες μου καθημερινά και αυτό το έχω πετύχει. Να πίνω νερό 2,5 λίτρα τη μέρα και αυτό το πέτυχα, γιατί κάποια στιγμή έπινα λιγότερο νερό και λέω, πα Σοφία, τι γίνεται με το νεράκι, και το είχα στο νου μου. Social media και content creation, να ανεβάζω 6 βίντεο στο YouTube το μήνα, το πέτυχα. Να πιάσω 8.800-9.000 subscribers, δεν το πέτυχα ούτε καν. Λοιπόν, είμαι στους 8.160, 170 κάτι τέτοιο. Θα έχει πάει περίπου τώρα που θα το βλέπετε, μπορεί και λίγο παραπάνω, που είναι αρκετά μακριά από το 8800, αλλά όπως λέει και το βιβλίο που δεν τελείωσα και το έχω εδώ το 10 επί, πρέπει να βάζουμε στόχους 10 φορές μεγαλύτερους από αυτό που πιστεύουμε ότι θα πιάσουμε, γιατί δεν πρέπει να μας φοβίζει να βάζουμε στόχους μεγάλους. Δεν πειράζει, δεν το κατάφερα, θα προσπαθήσουμε καλύτερα τον επόμενο μήνα και δεν θέλω να ξεχνάτε ότι αυτό εξαρτάται και από εσάς, οπότε αν θέλετε να συμβάλλετε σε έναν στόχο μου μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου αν δεν έχετε κάνει ή να το στείλετε το βίντεο σε κάποιο φίλο σας, φίλη σας και να του πείτε τι καλό κορίτσι είναι αυτό, κάνε ένα subscribe να στηρίξουμε. Λοιπόν, να ανεβάζω 3 φορές τη βδομάδα στο Instagram και το ένα από αυτά τα 3 post να είναι real. Αυτό το πέτυχα. Είμαι πάρα πολύ περήφανη γιατί αυτό μου ήταν
πάρα πολύ δύσκολο. Και business το όχι, ένα meeting με την συνέταιρό μου από κοντά το κάναμε. Και να κάνουμε ένα καλό πέρασμα του site, να εντοπίσουμε διορθώσεις και βελτιώσεις. Θα το πάρω σωστό γιατί το συζητήσαμε, δεν έχει τελειώσει, αλλά δουλεύουμε ακόμα πάνω σε αυτό. Αυτή ήταν η στόχη του Οκτώβρη. Και τώρα θα σας μεταφέρω, θα πάμε στο τραπέζι, να πάρω το λάπτοπ και να βάλουμε μαζί τους στόχους του Νοέμβρη. Λοιπόν, έχουμε έρθει στο τραπέζι της κουζίνας, μόλις έγραψα τους στόχους του Νοέμβρη. Αυτή τη φορά το αρχείο το κράτησα ηλεκτρονικά και νομίζω πως ηλεκτρονικά θα το κρατάω, με βολεύει καλύτερα. Να τονίσω εδώ ότι μπορείτε να το αποθηκεύετε όσες φορές θέλετε με άλλο όνομα. Π.χ. εγώ το έχω αποθηκευμένο σαν Νοεμβρίου goals, δεν θυμάμαι πως το έχω, Οκτωβρίου goals κτλ. Οπότε μπορείτε να το αποθηκεύετε όσες φορές θέλετε, το παίρνετε μία φορά. Το έχετε forever. Σας το βάζω εδώ για να το βλέπετε όσο μιλάμε. Και πάμε να δούμε τους στόχους του Νοέμβρη μου, που είναι λίγο διαφορετικοί κάποιοι, λίγο μοιάζουν κάποιοι άλλοι. Και προχωράμε. Θα σας γράψω κιόλας ένα παράδειγμα για να δείτε στην πράξη πώς γράφουμε. Λοιπόν, βλέπετε ότι όπου βάζω το cursor είναι clickable και μπορώ να μπω εδώ και να γράψω. Βλέπετε? Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν τους προσωπικούς στόχους. Να τελειώσω επιτέλους τα βιβλία μου και να ξεκινήσω επόμενο βιβλίο. Έγινα πολύ αυστηρή με αυτό. Δεν έβαλα απλά στόχο να τελειώσω τα βιβλία. Έβαλα στόχο και να ξεκινήσω επόμενο, γιατί αλλιώς δεν θα με πιέσω για να τελειώσω τα βιβλία. Να μην μειώσω το νερό που πίνω και να ξεκινήσω να πίνω νερό από το νέο παγούρι, το οποίο σας το είχα δείξει όταν το αγόρασα. Δεν το χρησιμοποίησα ποτέ γιατί ήταν καλοκαίρι και θα ζεσθενόταν το νερό γιατί είναι αρκετά μεγάλο. Θα σας το δείξω, δεν θα σας το δείξω τώρα, θα σας το δείξω σε λίγο. Τώρα όμως είναι ό,τι πρέπει, γιατί το νερό κρατιέται μια χαρά σε θερμοκρασία δωματίου και είναι τόσο όσο το νερό που θέλω να πίνω. Να τελειώσω τις ντουλάπες, τα παπούτσια, να φάω έστω σε ένα νέο εστιατόριο και να μιλάω στον εαυτό μου όμορφα. Το έγραψα τώρα για να το δείτε, το εννοώ, εδώ επειδή υπάρχει ένας ψυχαναγκασμός, αυτό πρέπει να μπει με κεφαλαίο. Πραγματικά δεν το κάνουμε πάντα, πολλές φορές μιλάμε στον εαυτό μας άσχημα χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Οπότε αυτό θέλω έτσι να το έχω πάντα στο νου μου. Fitness και υγείας. Ακούστε τώρα, είναι λίγο διαφορετική η στόχη μου. Επειδή ξέρω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάω γυμναστήριο, να μην κάνω όλα αυτά, τα αθλητικά, έγραψα να προσπαθώ να ζω τη στιγμή. Και αυτό εννοώ ότι επειδή συνέχεια έχω στο νου μου να βγάλω βίντεο, να τραβήξω σκηνή για το vlog, να κάνω, να μην ξεχνάω και να το ζω πραγματικά. Να μην αφήνω το φόβο να με κυριεύει. Πολλές φορές βάζω τον εαυτό μου σε μια διαδικασία να αγχώνομαι. Τελευταία το παθαίνω. Θα βρω την ισορροπία, να βρω μια ισορροπία σε αυτό, γιατί ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Η προπόνηση και η διατροφή να έχω στο νου μου ότι είναι πάντα η προστασία μου και όχι ο εχθρός μου. Αυτό σημαίνει ότι δεν ξεσπάμε στο φαγητό για να καλύψουμε μια άλλη ανάγκη, γιατί ουσιαστικά κουκουλώνουμε μια κατάσταση και δεν λύνουμε τίποτα. Αυτό εγώ το πετυχαίνω, αλλά δεν θέλω να το να χάσω το δρόμο, οπότε θέλω να το έχω εκεί να το βλέπω. Social media και content creation, να ανεβάσω 7 YouTube βίντεο το Νοέμβρη. Θα προσπαθήσω πάρα πολύ. Να πιάσω 9.000 subscribers, παραμένει ο στόχος. Θέλουμε σίγουρα 800 κάτι για να το φτάσουμε, αλλά πιστεύω σε εμάς. Να συνεχίσω να ανεβάζω 3 post τη βδομάδα στο Instagram, εννοείται το ένα με δύο από αυτά να προσπαθώ να είναι real. Και νέο στόχος, να μιλάω περισσότερο στα stories. Αυτό θέλω να καταφέρω να κάνω στο Instagram. Business στόχη. Να φτιάξουμε λίγο το πλάνο για την αλλαγή που θέλω να κάνω στα συνδρομητικά πακέτα. Δεν μπορώ να σας πω ακόμα τι ακριβώς, γιατί πρέπει να δούμε τι χρειάζεται, πώς μπορεί να γίνει, πότε μπορεί να γίνει, γιατί είναι λίγο πολύπλοκο από ό,τι μας είπαν οι developers. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να θέλω να κάνω κάτι για βελτίωση του site και για καλύτερη χρήση για εσάς και για πιο οικονομικό και να μην το κάνω με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Να κάνω ένα meeting από κοντά με τη συνέταιρο μου πάλι, αυτό θέλω να γίνεται κάθε μήνα.
και να κάνουμε και ένα meeting με τους developers. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για να δούμε τι θέλουμε, πού θέλουμε να πάει το site και πώς μπορούν να μας βοηθήσουν να το χτίσουμε. Αυτή λοιπόν ήταν η στόχη του Νοέμβρη. Αυτό είναι και το Goal Planner σε ηλεκτρονική μορφή. Ελπίζω να σας αρέσει. Αν σας αρέσει, το βρίσκετε δώρο με το ημερήσιο πλάνο, το εβδομαδιαίο πλάνο ή και τα δύο μαζί στο link στην περιγραφή. Το παίρνετε μία φορά και το έχετε forever. Forever! Και τώρα νομίζω ότι θα σας αφήσω να πάω να κάνω την προπόνησή μου και μόλις γυρίσω θα δούμε τα αγαπημένα του μήνα. Τα αγαπημένα πράγματα του μήνα. Αγαπημένο βιβλίο δεν έχω, γιατί δεν διάβασα, δεν πειράζει. Και αγαπημένες, και αγαπημένη σειρά και αγαπημένη εκπομπή, το ξέχασα, πάρα πολύ σημαντικό. Αγαπημένη σειρά και αγαπημένη εκπομπή έχουν ξεκινήσει και τα πάντα στην τηλεόραση. Και αγαπημένες στιγμές αναμνήσεις του μήνα και κλείνουμε. Πάω για προπόνηση και θα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, πήγα γυμναστήριο, γύρισα, έφαγα, έκανα μπάνιο. Τι άλλο έκανα, δεν θυμάμαι. Ήρθε η ώρα να περάσουμε στην επόμενη κατηγορία που είναι αγαπημένη εκπομπή του μήνα. Τα αγαπημένα του μήνα γενικότερα. Αγαπημένη εκπομπή του μήνα με μεγάλη διαφορά το καλό μεσημεράκι. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς βλέπετε καλό μεσημεράκι. Πραγματικά δεν βολεύομαι τώρα, το καταλάβατε. Γράψτε μου στα σχόλια, μ' αρέσει τόσο πολύ αυτή η εκπομπή. Γελάω τόσο πολύ, ξεχνάω ό,τι με απασχολεί. Είναι τόσο έξυπνη, λατρεύω το Μουτσινά. Θα το αφήσω εδώ. Αγαπημένο σύριαλ του μήνα, Μαέστρο, Παπακαλιάτης. Δεν βλέπω καθόλου τηλεόραση, δεν βλέπω τίποτα άλλο και αυτό, να σας πω την αλήθεια, το βλέπω στο Web TV συνήθως γιατί δεν μπορώ να το δω την ώρα που το έχει. Αλλά Μαέστρο, Παπακαλιάτης, huge fan, huge. Καταπιάνει τόσα κοινωνικά θέματα. Είναι συγκλονιστικό και έχει δείξει μόνο 2 επεισόδια και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να περιμένω να παίξει το επόμενο τόσο πολύ. Αγαπημένο τραγούδι του μήνα. Έχω 2, τα οποία θα τα βάλω στο ίδιο σημείο στη ζυγαριά. Είναι του Απέδη και της Μαλού το «Πόσο ακόμα». Πόσο ακόμα θα αντέξω, κοντά σου θα τρέξω, με 1000 στην πόρτα σου απ' έξω. Τρελαινομαι. Και από Αλκατράς το λίγο ακόμα. Λίγο, λίγο ακόμα, λίγο θέλω για να ξεφύγω. Το τραγούδαγα συνέχεια και στο τελευταίο weekly. Και άλλα έχω, αλλά αυτά τα 2 θα βάλω top. Τα ακούω συνέχεια στο γυμναστήριο κτλ. Αγαπημένο βιβλίο του μήνα δεν θα πω κάτι. Και ας μην το συζητήσουμε άλλο. Πάμε στα αγαπημένα αντικείμενα του μήνα που αυτό μήνα δεν έχω πάρα πολλά καινούργια. Παραμένουν πολλά από αυτά που είχα στο reset του Οκτώβριο, οπότε μπορείτε να μπείτε να το δείτε. Εδώ η κουπάρα, η φοβερή, η τέλεια η κουπάρα που την έχω παντού δίπλα μου με τον καφέ μου. Και θα προσθέσω αυτό το jean. Το jean δεν είναι jean, παντελόνι, συγγνώμη. Κάργο από Zara που με έχει βολέψει τόσο πολύ. Θα σας βάλω και φωτογραφίες τακ 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 κάπου εδώ. Πώς το έχω φορέσει, γιατί το έχω φορέσει και με άρβυλο πρωί για βόλτα, για καφέ κτλ. Το έχω βάλει και βράδυ για να βγω. Νομίζω το φόρεμα στους Αλκατράς όταν είχαμε πάει στο live. Λατρεύω με το επόμενο μου αγαπημένο που είναι αυτό το μποτάκι. Το Zara μποτάκι. Λοιπόν, αυτό το μποτάκι εγώ το έχω πάρα πολλά χρόνια, υπερβάλλω, 3 σίγουρα όμως. Ξαναήλθε στη μόδα φέτος και νομίζω ότι έχει σχεδόν ίδια και φέτος τα Ζάρα, θα βρείτε σίγουρα. Είναι τόσο βολικό, χοντρό τακούνι, πιάπα, δεν νιώθω ότι έχω βάλει τακούνια. Με αυτό το είχα βάλει στους Αλκατράς και ήμουν όλο το βράδυ όρθια και δεν κουράστηκα καθόλου. Αυτά θα βάλω σαν τα αγαπημένα του μήνα και τώρα πρέπει να θυμηθώ τις αγαπημένες μου στιγμές του μήνα. Κοιτάξτε, για να είμαι ειλικρινής, ευτυχώς που αναγκάζομαι να το κάνω αυτό, αλλιώς η ψυχολογία μου αυτή τη στιγμή θα ήταν να τα βλέπω όλα μαύρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα κάτι συγκλονιστικό στον Οκτώβρη, όμως είχα πολλές όμορφες στιγμές με φίλους. Θα σας πω μία που δεν την έχουμε τραβήξει σε βίντεο. Αγαπημένη μου στιγμή ήταν όταν πήγαμε στο Αλμπιόν με την Μαργαρίτα, την Ειρήνη, τον Χρήστο και τον Γιώργο και εγώ έπεσα μέσα στο μαγαζί. Ήταν επικό! Γελάσαμε πάρα πολύ, γέλασα πάρα πολύ, δηλαδή ό,τι και να σας πω είναι λίγο. Έγινε τόσο αυθόρμητα
που τόσο αστεία, τόσο δεν ξέρω εγώ τι, που πραγματικά ήταν τρομερό. Αυτή ήταν μία από τις στιγμές που γελάσαμε με την ψυχή μας. Δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε να γελάμε, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Και μετά, αγαπημένες μου στιγμές ήταν όλες οι φορές που βγήκα έξω και έτρωγα μακαρόνια. Τόσο απλά θα το πω. Δεν είχα κάποια έτσι συγκλονιστική στιγμή μες τον Οκτώβριο. Ο χρόνος περνάει πολύ γρήγορα, time flies που λένε. Είμαι περίεργα αυτό το μήνα, αλλά δεν πειράζει. Πάει ο Οκτώβριος, τον αφήνουμε πίσω, ό,τι έγινε έγινε και προχωράμε να μπούμε σε ένα Νοέμβρη με νέους στόχους, με άλλη διάθεση και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για μας και τους αγαπημένους μας για να είμαστε καλά και να περνάει η ζωή ευχάριστα. Αυτά. Δεν ξέρω αν ξέχασα κάτι. Αν ξέχασα κάτι, συγχωρήστε με γιατί είμαι λίγο περίεργα συναισθηματικο-ψυχολογικά αυτές τις μέρες. Γράψτε το όμως στα σχόλια παρόλα αυτά για να το βάλουμε στο reset του Νοέμβρη. Και μπορεί να κάνω και ένα μεγάλο reset της χρονιάς, σκέφτομαι, του 2023. Οπότε, αν το θέλετε και το βρίσκετε ωραία ιδέα και θα σας βοηθήσει, αφήστε μου ένα comment για να το βάλω στο πρόγραμμα μετά το reset του Δεκέμβρη, να κάνω reset χρονιάς. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο στο κανάλι. Φιλάκια, πολλά πολλά, σας αγαπώ και σας ευχαριστώ, να σας αγαπάτε, να σας προσέχετε και να θυμάστε να περνάτε και καλά παρά τις δυσκολίες που μας φέρνει αυτή η ζωή. Φιλάκια.